Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, το κάλεσμα του ΚΚΕ σήμερα εδώ στον Πειραιά απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους. Στους εργαζόμενους στο λιμάνι, στα ναυπηγεία, στα καράβια, στους χιλιάδες άνεργους, στους μικροεπαγγελματίες, στα νέα παιδιά, στις γυναίκες των λαϊκών οικογενειών. Το κάλεσμά μας είναι κάλεσμα συστράτευσης σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας, στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, αλλά και στις βουλευτικές εκλογές, είτε γίνουν το Μάιο, είτε γίνουν το Σεπτέμβρη. Είναι όμως ταυτόχρονα και κάλεσμα συμπόρευσης σε αγώνες, σε κάθε τόπο δουλειάς, στα σχολιά, στις σχολές, στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, για να πάρουμε πίσω όλα όσα χάσαμε τα χρόνια της κρίσης και των μνημονίων, για να βάλουμε στο επίκεντρο τις πραγματικές λαϊκές ανάγκες, με ριζικές αλλαγές και στην οικονομία και στην κοινωνία. Μπορούμε να κάνουμε ένα μεγάλο βήμα μπροστά με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, της λαϊκής εισπύρωσης σε όλες τις μάχες, όπου η μια είναι συνέχεια της άλλης, όπως και η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα, είναι συνέχεια της πολιτικής των μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, της σημερινής κυβέρνησης, αλλά και των δημάρχων, της περιφέρειας, είναι εξίσου συνέχεια και απόρρια η μία της άλλης. Μπορούμε να στείλουμε μήνυμα και μέσα και έξω, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί το δυνατό ναι στο ΚΚΕ είναι το πιο δυνατό όχι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε αυτή δηλαδή την Ιμπεριαλιστική Συμμαχία, όμως και σε μια τέτοια συμμαχία που δίνει βασικά τις κατευθύνσεις με βάση τις οποίες κινούνται τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων του μεγάλου κεφαλαίου, αυτά δηλαδή που είναι ανάγκη μόνο για τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε εμπόδια στις κυβερνήσεις τους, που ανεξάρτητα αν θα έχουν κορμό στην Ελλάδα το ΣΥΡΙΖΑ ή τη Νέα Δημοκρατία με όποιους διαθέσιμους, υλοποιούν κατά γράμμα όλες τις αντιλαϊκές ευρωενωσιακές συνθήκες, τις αποφάσεις, τις οδηγίες. Μπορούμε να δυσκολέψουμε στους δήμους και τις περιφέρειες όσους βάζουν πλάτη, εξειδικεύουν και προωθούν την αντιλαϊκή πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Μπορούμε να δυναμώσουμε την εργατική λαϊκή αντιπολίτευση με ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας παντού. Μπορούμε να δυναμώσουμε τον πόλο της αντίστασης, της ελπίδας, της προοπτικής για το λαό, που θα μπει σφήνα ανάμεσα στο δίπολο ΣΥΡΙΖΑ η Νέα Δημοκρατία, που θέλει για μια ακόμα φορά να εγκλωβίσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια στα όρια αυτού του βάρβαρου συστήματος. Γιατί αντίπαλος πόλος, ελπιδοφόρος πόλος, στο σημερινό κάλπικο διπολισμό με τα ψεύτικα διλήμματα και τα δήθεν προοδευτικά μέτωπα που μυρίζουν ναφθαλίνη, είναι μόνο ένα Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας ισχυρό παντού, πολύ πιο ισχυρό από ό,τι είναι σήμερα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, στην εθνική προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα, όπως αποκαλεί ο ίδιος τη βρώμικη δουλειά που έχει αναλάβει η κυβέρνησή του για λογαριασμό του μεγάλου κεφαλαίου, συσπυρώνονται, λέει, δυνάμεις και πρόσωπα που δεν ανήκουν αποκλειστικά και μόνο στο χώρο της αριστεράς, αλλά προέρχονται και από το χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, από το χώρο της οικολογίας, αλλά και της λαϊκής κεντροδεξιάς. Δικά του λόγια είναι αυτά. Είναι η ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να ξεπλύνει στις εργατικές λαϊκές συνειδήσεις όλες αυτές τις δυνάμεις που υπηρέτησαν και συνεχίζουν να υπηρετούν το κεφάλαιο. Και αυτές που αποκαλούνται, αυτοαποκαλούνται καλύτερα αριστερές
και έχουν πάρει πλέον τη θέση της σοσιαλδημοκρατίας, αλλά και τις κλασικές σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις μέχρι και τη δεξιά. Όλοι τους, χτες ως στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, σήμερα ως συνοδοιπόροι και συγκυβερνώντες με το ΣΥΡΙΖΑ, με πρίκα τη θητεία τους στις κυβερνήσεις των τριών αντιλαϊκών μνημονιακών νόμων, παρέχουν εγγυήσεις στο μεγάλο κεφάλαιο ότι οι διάφοροι μνημονιακοί, οι αντιλαϊκοί νόμοι θα διατηρηθούν, θα επεκταθούν, ότι οι σχεδιασμοί ταυτόχρονα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και του ΝΑΤΟ θα εξυπηρετηθούν. Και όποιος διαβάσει τα ψηλά γράμματα, όπως λένε, πίσω από το λεγόμενο μεγάλο εθνικό στόχο της ανάκαμψης της οικονομίας, της παραγωγικής ανασυγκρότησης, της εξόδου από την κρίση, θα δει για ποια ανάκαμψη μιλάνε. Μιλάνε για την ανάκαμψη των κερδών μόνο του μεγάλου κεφαλαίου, δηλαδή των λίγων, την πρωτοκαθεδρία τους έναντι των διαφόρων ανταγωνιστών τους σε αυτή την καπιταλιστική ζούγκλα της αγοράς που ζούμε. Και εδώ, για όλους αυτούς τους εκμεταλλευτές, δεν χωράνε τα δικαιώματα, οι εργατικές λαϊκές ανάγκες, όπως αποδείχτηκε τα χρόνια της κρίσης, όπου όλα τα βάρη τα φορτώθηκε ο λαός μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στα 4 χρόνια, έχει αποδείξει ότι μαθαίνει πολύ γρήγορα τη βρώμικη δουλειά. Έτσι, λοιπόν, έμαθε ότι για να προχωρήσει η δουλειά πρέπει να υποταχθεί η εργατική τάξη, ο λαός κάτω από τη σημαία της αστικής τάξης. Γι' αυτό βαφτίζει, όπως έκανε το ΠΑΣΟΚ ή η Νέα Δημοκρατία παλιότερα, τους αστικούς στόχους ως εθνικούς στόχους. Φυσικά, το ίδιο έκαναν και οι προηγούμενοι, μόνο που ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχτηκε ότι έχει και μια επιπλέον ικανότητα, αυτή της εξαπάτησης, του εγκλωβισμού περισσότερων λαϊκών δυνάμεων. Ποιους από όλους τους λεγόμενους αυτούς εθνικούς στόχους να πρωτοθυμηθούμε αλήθεια? Την ένταξη στην τότε ΕΟΚ και αργότερα στο Ευρώ, στην ΟΝΕ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις δεσμεύσεις στο ΝΑΤΟ, την έξοδο από την οικονομική καπιταλιστική κρίση? Στην εθνική προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους όλοι οι χρεοκοπημένοι ή μη, νεόκοποι ή παλιότεροι, διάφοροι γυρολόγοι, πολιτικοί υπάλληλοι του αστικού συστήματος, όπως η Κουντουρά, η Παπακώστα, ο Μπίστης, ο Κουίκ και δεν συμμαζεύεται με τους αναφέρω όλους. Εκείνοι που δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τον εαυτό τους σε αυτό το σιριζέικο αριστεροκέντρο ακροδεξιό αχταρμά είναι οι εργάτες και οι εργάτριες που έχασαν τη δουλειά που είχαν με το μισθό και τα δικαιώματα που είχαν. Οι άνεργοι που δεν αντέχουν να κυνηγάνε μια δουλειά για να ζήσουν και όλοι όσοι λογίζονται κατά αυτούς βέβαια εργαζόμενοι για λίγες ώρες, για λίγες μέρες κάποιας μερικής απασχόλησης. Το ίδιο οι αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες που πνίγηκαν στα χρέη, οι αγρότες που ξεκληρίζονται. Τα νέα παιδιά, ακόμα και αυτά που σπουδάζουν εδώ στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, που ξέρουν ότι είναι πολύ δύσκολο και να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους και μετά να ζήσουν με αξιοπρέπεια, ενώ θα έπρεπε να ζουν πολύ καλύτερα από ό,τι οι γονείς τους. Σε όλους αυτούς, όλα αυτά τα ψεύτικα, τα λόγια τα μεγάλα, ότι η Ελλάδα βαδίζει με σταθερότητα, με ασφάλεια στο δρόμο της ανάκαμψης, δεν τους λένε και πολλά, γιατί βλέπουν την αστάθεια στην ίδια τη ζωή τους, την ανασφάλεια στην καθημερινότητά τους. Μπορούν όμως να καταλάβουν πως είναι κακό να χτίζεις παλάτια πάνω στην κινούμενη άμμο μιας οικονομίας που όχι μόνο δεν έχει ξεπεράσει οριστικά την κρίση, όπως λένε, αλλά μπορεί να βρεθεί αργά ή γρήγορα στη δίνη μιας νέας αστάθειας, μιας νέας κρίσης, ίσως μεγαλύτερης, βαθύτερης. Μπορούν να καταλάβουν την κοροϊδία
όταν κάθε τρεις και λίγο ακούνε τον κύριο Τσίπρα να λέει απ' έξω το μάθημά του και να επαναλαμβάνει τα ίδια και τα ίδια, αυτά που ο ίδιος δηλαδή παρουσιάζει κάθε φορά ως κυβερνητικές μεγάλες επιτυχίες. Επιτυχίες για ποιον? Γιατί αυτό που ο ΣΥΡΙΖΑ ονομάζει αγώνα για την ανάκτηση της εργασίας και για αξιοπρεπείς αμοιβές δεν είναι τίποτε άλλο από το αντεργατικό οικοδόμημα που κληρονόμησε και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο όμως όχι μόνο δεν κατεδάφισε ή δεν άρχισε να το κατεδαφίζει όπως έλεγε, αλλά το θωράκισε ακόμα περισσότερο. Τι άλλο είναι, για παράδειγμα, ο νόμος για την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, ο νόμος που περιορίζει το δικαίωμα της απεργίας? Στο αντεργατικό οικοδόμημα και όχι έξω από αυτό εντάσσεται και ο νόμος για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Ο μνημονιακός δηλαδή νόμος της Νέας Δημοκρατίας, ο νόμος Βρούτσι, που τώρα έγινε νόμος του ΣΥΡΙΖΑ και οι εργαζόμενοι θα τον θυμούνται πλέον ως νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου. Γιατί βάζει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο γύψο. Γιατί ορίζει τον κατώτατο μισθό με βάση τα κέρδη των λίγων ομίλων. Και αυτά τα ονομάζουν βέβαια, όπως ξέρουμε όλοι, αντοχές, λέει, της οικονομίας. Και αν αξιοπρεπή αμοιβή ορίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τα ψίχουλα αυτά του κατώτατου μισθού, τους απαντάμε, φυσικά και λίγα ευρώ να βάλει ο εργάτης, ο άνεργος, ο υπάλληλος στη τσέπη του, έτσι κι αλλιώς τα δικαιούται. Δικά του είναι, κανείς δεν του τα χαρίζει. Με αγώνα, αν θέλετε, με τη βοήθεια και τη στήριξη του ΚΚΕ τα διεκδίκησε. Πρέπει όμως να σκεφτούμε παραπέρα. Τι σημαίνει ακριβώς αξιοπρεπής αμοιβή για τον εργαζόμενο, για παράδειγμα, στο λιμάνι που ξεφορτώνει ατέλειωτες ώρες, ατέλειωτες μέρες? Τι σημαίνει για τον αυτεργάτη που βρίσκεται μακριά από το σπίτι του, από την οικογένειά του? Για τον έμπειρο και ικανό εργάτη της ζώνης? Για τα νέα παιδιά που θέλουν να σταθούν στα πόδια τους, να φτιάξουν μια οικογένεια? Τι σημαίνει η δήθεν επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους στους διάφορους κλάδους, όταν μένει απ' έξω η μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων, οι εργολαβικοί, οι ενοικιαζόμενοι επίσης, όταν η εφαρμογή τους εξαρτάται μόνο από τις καλές προθέσεις των εργοδοτών? Όλα αυτά και πολλά άλλα ακόμη, όπως και η συμφωνία με τις τράπεζες για τα κόκκινα δάνεια, δηλαδή η πάση θυσία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, η πάση θυσία πληρωμή των δανείων από τα λαϊκά νοικοκυριά στις τράπεζες, για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είναι, λέει, κοινωνικές νίκες, δήθεν προστασία των αδυνάτων. Θέλει πραγματικά πολύ θράσος να βαφτίζεις κοινωνική νίκη τον εξαναγκασμό των υπερχρεωμένων λαϊκών νοικοκυριών να αποπληρώσουν τα τεράστια δάνειά τους κάτω από το φόβο της έξωσης, του πληστηριασμού, ακόμα και της πρώτης λαϊκής κατοικίας. Όταν μάλιστα οι τραπεζικοί όμιλοι προετοιμάζονται για 100.000 πληστηριασμούς, μεγάλο μέρος των οποίων θα είναι πολύ χαμηλής αξίας, δηλαδή αφορούν λαϊκά νοικοκυριά κυρίως. Είναι αλήθεια, θέλει πολύ θράσος, κάτι το οποίο βέβαια περισσεύει στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, να βαφτίζεις κοινωνική νίκη και προστασία των αδυνάτων την κατάργηση του ΕΚΑΣ, τη μείωση των νέων συντάξεων με τον νόμο Κατρούγκαλο, το εφάπαξ κοινωνικό μέρισμα, το οποίο εξανεμίστηκε την ίδια στιγμή για όσους το πήραν, τα σχολικά γεύματα, τα οποία δεν χορταίνουν και όλα τα πεινασμένα παιδιά, και μάλλον επειδή τα παιδιά στο πέραμα παραχορτάσαν, λέει, έφαγαν αρκετά από αυτά τα σχολικά γεύματα, τώρα τους τα κόβουν κι αυτά. Ξέρουμε βέβαια όλοι μας για την ανακύκλωση της ανεργίας. Με το ΣΥΡΙΖΑ μάθαμε και την ανακύκλωση της πείνας. Στα δήθεν φιλολαϊκά μέτρα αυτής της κυβέρνησης, όχι μόνο δεν χωράνε
οι πραγματικές σύγχρονες λαϊκές ανάγκες, αλλά ούτε καν γίνονται και βήματα με όσα έχουν εξαγγείλει μέχρι σήμερα στην κατεύθυνση της ανάκτησης των τεράστιων οικονομικών απολειών που είχαν οι εργαζόμενοι τα προηγούμενα χρόνια. Άλλωστε, όλοι τους, από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που συγχαίρουν την κυβέρνηση αυτή για τις επιδόσεις της, μέχρι το ΣΕΒ και τις υπόλοιπες ενώσεις του μεγάλου κεφαλαίου, λένε όλοι τους με μια φωνή απευθυνόμενη στο λαό, αφήστε αυτά περασμένα, ξεχασμένα, ό,τι χάσατε, το χάσατε. Το ίδιο ακριβώς βέβαια λέει και η Νέα Δημοκρατία και τα άλλα αστικά κόμματα. Την ίδια στιγμή όμως που τα λένε αυτά προς τον ελληνικό λαό απευθυνόμενοι, στα σχέδιά τους είναι η ενίσχυση των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων με όλους τους τρόπους. Οι σκέψεις αυτές και οι προτάσεις τους προς αυτούς δίνουν και παίρνουν. Είναι στην ημερήσια διάταξη της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και στις πρώτες σελίδες του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας αυτές οι παροχές μόνο προς το μεγάλο κεφάλαιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι όλοι τους επιδιώκουν να εκπαιδεύσουν ταυτόχρονα το λαό, τους εργαζόμενους, για να μάθουν να ζουν με πολύ μειωμένες απαιτήσεις. Βέβαια, ειδικά ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ που τα λέμε, σε αυτό αποδείχθηκε καθηγητής πανεπιστημίου. Θέλουν να κάνουν τους εργαζόμενους, τους άνεργους, να λένε και ευχαριστώ για τα ψίχουλα, να χαίρονται γιατί θα μοιράζονται τη φτώχεια τους με το διπλανό τους, να συνδέουν στο μυαλό τους την όποια ελάφρυσή τους με το αν πιάνονται οι στόχοι για τα πρωτογενή ματωμένα πλεονάσματα, δηλαδή να συνδέονται με τα κέρδη των λίγων και το ξεζούμισμα των πολλών από την εκμετάλλευση. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, την ίδια στιγμή που συμβαίνουν όλα αυτά, εξελίσσεται μια τεράστια επιχείρηση με αρκετούς παίκτες για να αποκριβεί από τον ελληνικό λαό σε τι περιπέτειες μας βάζει η διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με τους πρόθυμους συμμάχους της εντός και εκτός Ελλάδας. Η θέση του ΚΚΕ, για παράδειγμα, για τη Συμφωνία των Πρεσπών, εξακολουθεί από ό,τι φαίνεται να είναι καρφή στο μάτι και της κυβέρνησης και των Ατλαντικών εταίρων της. Έτσι εξηγείται το γεγονός ότι διάφορα στελέχη της συνεχίζουν τις βρωμιές τους. Όμως οι βρωμιές δεν καθαρίζονται με βρωμιές. Απλά δημιουργούν αβάσταχτη μπόχα. Πώς αλλιώς να μιλήσει κανείς για μια συμφωνία που υπαγορεύτηκε, σχεδιάστηκε, ολοκληρώθηκε σύμφωνα με τις υποδείξεις των Αμερικάνων και του ΝΑΤΟ. Απόδειξη τα συγχαρητήρια του Τραμπ σε Τσίπρα και Ζάεφ, που από μόνα τους καταραίουν το κυβερνητικό επιχείρημα ότι με τη συμφωνία λύνεται δήθεν μόνο ένα διμερές χρόνιο πρόβλημα και μάλιστα προς όφελος του ελληνικού λαού και του λαού της γείτονος χώρας. Μπορεί να είναι προς όφελος των λαών μια συμφωνία βήμα στην ευρωατλαντική ολοκλήρωση των Βαλκανίων, μια συμφωνία που δεν έγινε βέβαια μόνο και μόνο για να μπει η σημαία του ΝΑΤΟ έξω από το Κοινοβούλιο της Βόρειας Μακεδονίας, όπως ονομάζεται τώρα, αλλά για να πατήσουν πόδι οι ίδιες οι δυνάμεις στο ΝΑΤΟ στη γειτονική χώρα, στην προσπάθεια βέβαια να ανακόψουν την επιρροή της Ρωσίας και της Κίνας στην ευρύτερη περιοχή. Ξέρουν πάρα πολύ καλά γιατί το ΚΚΕ καταψήφισε. Καταλαβαίνουν πολύ καλά τα ξεκάθαρα επιχειρήματα, τα μηνύματα που καταθέσαμε στον ελληνικό λαό. Γιατί βασικός στόχος τους ήταν η ένταξη στο ΝΑΤΟ τώρα και σε μια πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί την ίδια ώρα αυτή η συμφωνία περιέχει και όλα τα βασικά σπέρματα του αλυτρωτισμού, του εθνικισμού, έτσι ώστε την κατάλληλη στιγμή να χρησιμοποιηθούν εκατέρωθεν. Ήδη το βλέπουμε αυτό από το σύμμαχο και φιλονατοϊκό BBC πώς αξιοποιεί όλα αυτά τις τελευταίες μέρες. Και όλα αυτά προσπαθούν δυστυχώς να καλύψουν.
Γι' αυτό απαντούν με ένα όργιο πραγματικό προβοκάτσιας, διαστρέβλωσης, συκοφαντίας. Γι' αυτό κατηγορούν το ΚΚΕ μέχρι και για εθνικισμό. Την ίδια ώρα βέβαια που διάφοροι φασίστες, διάφοροι ακροδεξιοί και οι φυλάδες τους το λένε αντεθνικό και υπέρ το δέον διεθνιστικό. Και τολμούν να τα λένε αυτά οι κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που 4 χρόνια τώρα βρίσκονταν δίπλα-δίπλα στα Υπουργικά Συμβούλια με τους εθνικιστές του Καμένου. Αυτοί που και το 92 βρίσκονταν επίσης δίπλα-δίπλα με τους εθνικιστές και τα εθνικιστικά συνθήματά τους στα συλλαλητήρια. Το ΚΚΕ μιλούσε για συμφωνία που θα περιέχει σύνθετη ονομασία με αυστηρό γεωγραφικό προσδιορισμό έναντι όλων, για εξάλληψη όλων των αλυτρωτισμών και των ανιστόρητων ενιών περί μακεδονικού λαού και μακεδονικής γλώσσας. Από τότε το ΚΚΕ μιλούσε ξεκάθαρα για συμφωνία μακριά από το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία οδηγούν στο Διέρη και Βασίλευε τα Βαλκάνια. Και τότε οι κύριοι του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ μας κουνούσαν το δάχτυλο. Τους ενοχλεί, γιατί το ΚΚΕ δεν έχει πει σε αυτή τη συμφωνία του όχι που είπε η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, η Χρυσή Αυγή, οι οποίοι δεν αμφισβητούν όλοι αυτοί τους γενικότερους επικίνδυνους σχεδιασμούς, αλλά ψαρεύουν μόνο στα θολά νερά του εθνικισμού. Τους ενοχλεί γιατί το όχι του ΚΚΕ ακυρώνει την προσπάθειά τους να πλασάρουν την ατοϊκή συμφωνία τους ως δήθεν προοδευτική, για να στείλουν και τα διάφορα ψευδεπίγραφα δίπολα που τους συμφέρουν προεκλογικά για τα νέα ψεύτικα διλήμματα και τις δήθεν διαχωριστικές γραμμές, όπως το πρόοδο συντήρηση που έβγαλαν ξανά από τον μπαούλο τους, από την Ναφθαλήνη. Γιατί μυρίζει Ναφθαλήνη το δήθεν προοδευτικό μέτωπο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου χωράνε διάφοροι από υπουργούς και παράγοντες με θητεία στη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, μέχρι γνωστούς αντικομουνιστές και εθνικολαϊκιστές που όψιμα μετατράπηκαν, βλέπετε, αυτοί όλοι σε κοσμοπολίτες, που είναι η άλλη όψη του ίδιου νομίσματος του εθνικισμού. Ναφθαλήνη μυρίζει και η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είναι πρόταση κομμένη και ραμμένη στις σημερινές ανάγκες του σάπιου αστικού συστήματος, προκειμένου αυτό να εξασφαλίσει απρόσκοπτα την αντιλαϊκή κυριαρχία του. Σε αυτή τη δήθεν προοδευτική πρόταση δεν χώρεσαν ούτε καν οι αναγκαίοι, οι υπερώριμοι εξυγχρονισμοί, οι οποίοι αλλού σε άλλες χώρες έχουν γίνει εδώ και δεκαετίες, όπως είναι η πλήρης κατάργηση του άρθρου 86 για την ποινική ευθύνη των υπουργών, για να υπάρχει πραγματική ισότιμη μεταχείριση και των υπουργών με τους απλούς πολίτες σε ό,τι αφορά την ποινική τους αντιμετώπιση. Όπως είναι επίσης ο πλήρης διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, διαχωρισμός που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 αιώνες πριν σε κάποιες χώρες και σε άλλες έχει συντελεστεί εδώ και δεκαετίες. Είναι πρόκληση να λέει ο Τσίπρας πως το δήθεν προοδευτικό του Σύνταγμα θα είναι το διακύδευμα της επόμενης εκλογικής αναμέτρησης. Σήμερα όμως το πραγματικά σύγχρονο και προοδευτικό είναι η πάλι για τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Είναι η πάλι που έχει ως στόχο μια διαφορετική οργάνωση της κοινωνίας και της οικονομίας, με το λαό στην εξουσία, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει. Προοδευτικό στην ιστορία των κοινωνιών της ταξικής πάλης είναι να μην συμβιβάζεσαι, να μην υποτάσσεσαι στους εκάστοτε αρνητικούς συσχετισμούς, αλλά να παλεύεις να τους αλλάξεις αυτούς, να τους ανατρέψεις. Μόνο έτσι μεγαλούργησε ο λαός μας
απέσπασε κατακτήσεις. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα το πραγματικό δίλημα και η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις οι οποίες κρίνονται στα μεγάλα, στα στρατηγικά ζητήματα. Η Νέα Δημοκρατία κάνει κριτική στο ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος είναι πιο ικανός από τους δυο τους να υλοποιήσει την πολιτική αυτή υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου και των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών. Η Νέα Δημοκρατία απλά αξιοποιεί την αντιλαϊκή πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ για να ξεπληθεί η ίδια από τις ευθύνες που έχει για τη σημερινή κατάσταση που βρίσκεται ο λαός μας, αλλά και για να κρύψει τις δικές της συντηρητικές θέσεις. Παράλληλα, και αυτή επενδύει στον αντικομουνισμό, στον εθνικισμό, διεγείροντας αντιδραστικά, οπισθοδρομικά ανακλαστικά. Σε αυτό το πολιτικό λοιπόν περιβάλλον βλέπουμε ταυτόχρονα τιμάται η προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να ξαναγεννηθεί, να διεκδικήσει ρόλο στη διαμόρφωση της αυριανής κυβερνητικής πλειοψηφίας, προσπαθώντας και αυτό να ξεπληθεί, να αναβαπτιστεί ως σοσιαλδημοκρατική δύναμη, ανταγωνιζόμενο με το ΣΥΡΙΖΑ για την αυθεντικότητα του χώρου, γιατί της έχει φάει, του έχει φάει, βλέπετε αυτό το διάστημα, ο ΣΥΡΙΖΑ το ψωμί. Σε αυτό το ίδιο λοιπόν τοξικό περιβάλλον και ως τμήμα του αστικού πολιτικού συστήματος πλέον, οι φασίστες της Χρυσής Αυγής επιδιώκουν οι ίδιοι να παίξουν το δικό τους ρόλο ως μαντρόσκυλα του συστήματος, αλλά και ως χρήσιμη δύναμη σε ρόλο κότας, κότας αυτή τη φορά και όχι μαντρόσκυλου, για την εκμετάλλευση του λαού από τους κηφίνες. Δεν είναι τυχαίο ότι ακούσαμε μάλιστα και τον αρχηγό, τον υπόδικο αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, να θέτει, λέει, και όρους για πιθανή στήριξή του σε μια αστική κυβέρνηση. Μάλιστα. Βέβαια, το πόσο χρήσιμοι αποδείχτηκαν για το σύστημα οι Χρυσαυγίτες, το αποκαλύπτει η ίδια η δράση τους, οι θέσεις τους και εδώ στον Πειραιά. Εδώ στον Πειραιά οι ναζιστές αναμάσισαν τη γνωστή επιχειρηματολογία των άλλων κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, ότι για την ανεργία φταίνε, λέει, τα εργατικά συνδικαλιστικά δικαιώματα που διώχνουν δήθεν τις επενδύσεις και τις δουλειές. Εδώ στον Πειραιά, στο Πέραμα πιο συγκεκριμένα, τολμούν να εξτομίζουν ότι πρέπει να χαμηλώσουμε τα μεροκάματα, να εγγυηθούμε στους Έλληνες ευοπλιστές ότι θα σταματήσουμε τις απεργίες, τις διεκδικήσεις, οι οποίες βέβαια γίνονται για να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας. Να σκύψουμε το κεφάλι για να κάνουν ό,τι θέλουν οι διάφοροι μεγαλοεργολάβοι και οι εφοπλιστές. Εδώ αποκαλύφθηκε πλήρως ο ρόλος της Χρυσής Αυγής ως υποστηρικτή της μεγάλης κερδοφορίας του κεφαλαίου των καπιταλιστών, δηλαδή των εκμεταλλευτών του μόχθου των εργατών. Βέβαια, το πώς εννοεί η Χρυσή Αυγή την καταπολέμηση της ανεργίας το έχει αποδείξει με τα διάφορα δουλεμπορικά που στείνει και προωθώντας μέσα από διάφορα κανάλια, βέβαια, την εξαθλίωση του εργατικού δυναμικού με πολύ χαμηλά μεροκάματα πείνας χωρίς καθόλου δικαιώματα. Απέναντι σε αυτό το σάπιο, αυτό το διεφθαρμένο πολιτικό σύστημα, τίποτα θετικό για το λαό δεν μπορεί να βγει μέσα από τις διάφορες μεταμορφώσεις του, τις δίθεν αναμορφώσεις του και τα γνωστά πηγενέλα. Το μόνο σταθερό και αγωνιστικό είναι το ΚΚΕ. Ακριβώς γιατί είναι σταθερά απέναντι στο μεγάλο κεφάλαιο, απέναντι στην εξουσία του κεφαλαίου, σταθερό απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, σταθερά προσιλωμένο μόνο στα εργατικά λαϊκά συμφέροντα και δικαιώματα, στην πάλη ενάντια στους εκμεταλλευτές. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ στον Πειραιά, όπου βρίσκεται το πρώτο λιμάνι της χώρας, όπως συνηθίζουμε να το λέμε και έτσι είναι, συγκρούονται
ισχυρά τμήματα του εγχώριου και ξένου κεφαλαίου, πολύ μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα. Εδώ όμως κυρίως εκφράζεται και αυτό που λέμε γεωπολιτική αντιπαράθεση και πιο συγκεκριμένα η αντιπαράθεση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Κίνα, αλλά και άλλες δυνάμεις συμμάχους αυτών των δύο. Γιατί η χώρα μας είναι κομμάτι μιας ολόκληρης, μιας ευρύτερης περιοχής, όπου ο καυγάς καλά κρατεί ανάμεσα σε ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα. Καυγάς για το ποιος θα βάλει στο χέρι όχι μόνο τον πλούτο αυτής της περιοχής, αλλά και τους δρόμους μεταφοράς της ενέργειας των εμπορευμάτων. Και το λιμάνι του Πειραιά ανήκει σε αυτούς τους δρόμους μεταφοράς. Ο Πειραιάς και πιο συγκεκριμένα το λιμάνι του είναι αυτό που λέμε παράδειγμα καπιταλιστικής ανάπτυξης. Δεν το λέμε μόνο εμείς. Το διαφημίζουν ως τέτοιο χαρακτηριστικό παράδειγμα πρώτα απ' όλα τα άλλα κόμματα που έβαλαν πλάτη σε αυτό. Και η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπέγραψε μάλιστα πριν από 2,5 χρόνια την υπογραφή της σύμβασης παραχώρηση στην ΟΛΠ ΑΕ. Το τι σημαίνει καπιταλιστική ανάπτυξη και ποιος κερδίζει από αυτήν μπορούν καλύτερα να το δουν οι ίδιοι οι Πειραιώτες, οι εργαζόμενοι και στους μισθούς τους και στα δικαιώματά τους στην ίδια τη ζωή τους. Όπως επίσης μπορούν να δουν τι σημαίνει για τους εργαζόμενους και το λαό μας η βαθύτερη εμπλοκή σε οξυμένους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς. Παίρνοντας για παράδειγμα την ναυπηγοεπισκευή που αναδεικνύεται σε πεδίο και αυτή ισχυρής αντιπαράθεσης μονοπωλίων. Από τη μια μεριά ανάμεσα σε αυτά των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που έχουν βάλει στο μάτι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, της Ελευσίνας που τα ρήμαξαν η μια μετά την άλλη οι διάφορες κυβερνήσεις και από την άλλη το κινέζικο μονοπόλιο που θέλει να αναπτύξει τέτοια δραστηριότητα στις εγκαταστάσεις στη ζώνη. Το λιμάνι του Πειραιά προσφέρει αμύθιτα κέρδη για τους εφοπλιστές, για άλλους μονοπωλιακούς ομίλους, ενώ στην πλειοψηφία των εργαζομένων το μόνο που έχει να προσφέρει είναι σκληρή εκμετάλλευση, εργασιακές σχέσεις λάστικο, εργατικά ατυχήματα, ανακύκλωση της ανεργίας, φτώχεια, όπως τα ναυπηγεία στη ζώνη του περάματος, στους ναυτεργάτες. Και αυτή η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε με τις περιβόητες νέες επενδύσεις που διαφημίζουν όλοι τους, από το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία μέχρι τη Χρυσή Αυγή, αλλά και τους εκλεκτούς, τους εκλεγμένους στην περιφέρεια και στους δήμους. Το μόνο που τους διαφοροποιεί είναι τα διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα που εκπροσωπεί ο καθένας τους. Γιατί η καπιταλιστική ανάπτυξη στο λιμάνι του Πειραιά, είτε με κινέζικα είτε με αμερικάνικα κεφάλαια, για τον εργάτη σημαίνει ένα μεροκάματο με τους σημερινούς βάρβαρους όρους, με μια πρόσκαιρη θέση εργασίας, χωρίς συλλογική σύμβαση, χωρίς μέτρα υγείας και ασφάλειας, με ελαστικές μορφές απασχόλησης. Στο όνομα μάλιστα αυτής της ανάπτυξης, το κινέζικο μονοπόλιο ετοιμάζει με τις ευλογίες της κυβέρνησης και της Δημοτικής Αρχής άλλο ένα τερατούργημα για το λαό του Πειραιά. Αυτό της κατασκευής μιας τεραστίων διαστάσεων προβλήτας της κρουαζιέρας που θα καταστρέψει όμως τον περιβάλλοντα χώρο. Ένα έργο σε βάρος της ποιότητας της ζωής και της υγείας του λαού μας. Και με την ευκαιρία λέμε ότι θέλει πολύ θράσος, το οποίο βέβαια διαθέτει ο ΣΥΡΙΖΑ, να κουνάει το δάχτυλο στο ΚΚΕ. Και μάλιστα ποιος, ο υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ εδώ στον Πειραιά, ο οποίος σαν κοινός πλασιέ συμφερόντων έχει το θράσος να επικρίνει μάλιστα από εδώ από τον Πειραιά το δήμαρχο της Πάτρας, τον Κώστα τον Μπελετίδη, γιατί δεν παραχωρεί δημόσια περιουσία σε ιδιώτες. Και ο οποίος μαζί με όλο το λαό της Πάτρας διεκδίκησε και παραχώρησε τμήματα του θαλάσσιου μετόπου στο λαό της πόλης του.
κριτήριο για τη θέση του ΚΚΕ για το λιμάνι είναι κατά πόσο ικανοποιούνται οι λαϊκές ανάγκες και μόνο. Ικανοποίηση των αξιώσεων του κεφαλαίου και των αναγκών ταυτόχρονα των εργαζομένων και των επαγγελματιών είναι πράγματα ασυμβίβαστα. Το λιμάνι του Πειραιά, όπως συνολικά τα λιμάνια και οι υποδομές της πατρίδας μας, μπορούν να γίνουν μοχλός πραγματικής ανάπτυξης, πραγματικής ευημερίας για τους εργαζόμενους, για τις λαϊκές οικογένειες, όταν περάσουν πραγματικά στα χέρια του λαού, όταν γίνουν δηλαδή τελικά κοινωνική περιουσία. Όταν η εργατική τάξη, ο ελληνικός λαός πάρουν την εξουσία, τη διακυβέρνηση, στα δικά τους χέρια και βάλουν όλες τις παραγωγικές δυνάμεις με κεντρικό επιστημονικό σχέδιο στην υπηρεσία της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διακυβέρνησης μπορούν να υλοποιηθούν οι απαραίτητοι κρατικοί φορείς, μεταφοράς, ναυπηγοεπισκευαστικής βιομηχανίας, ώστε να γίνουν μοχλοί πραγματικής ανάπτυξης για τους εργαζόμενους, προσφέροντας σταθερή δουλειά, με πλήρη δικαιώματα, συμβάλλοντας στην κοινωνική, πολιτιστική, μορφωτική, οικονομική ανάπτυξη και της νησιώτικης περιφέρειας και όλου του ελληνικού λαού. Και επειδή εμείς όλη τη μέρα είμαστε με τον εργατό κόσμο, μέσα στους τόπους δουλειάς, στις εργατικές λαϊκές γειτονιές, συζητάμε πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του, ξέρουμε πως αυτός ο κόσμος για να ζει καλά θέλει πολύ απλά βασικά πράγματα. Θέλουν να έχουν δουλειά, σταθερή δουλειά, να μην ζουν με την αγωνία «σήμερα έχω, αύριο δεν έχω», όπως χρόνια τώρα ζουν οι εργάτες στη ζώνη, στα καράβια. Να έχουν ένα καλό μισθό για να μπορούν να ζήσουν τα παιδιά τους, τις οικογένειές τους. Θέλουν να έχουν τα παιδιά τους καλή μόρφωση, καλύτερη από τη δική τους. Να μην πληρώνουν για αυτή, να μην πηγαίνουν τα παιδιά τους σε σχολεία που τους πέφτουν οι σοβάδες στο κεφάλι. Θέλουν να έχουν υγεία, να έχουν ασφάλιση, δημόσια, δωρεά, να μην ζουν με την αγωνία μην τύχει και αρρωστήσει κάποιος και τι θα γίνει. Να μην περιμένουν ατέλειωτες ώρες στην εφημερία, στο τζάνιο, στο κρατικό της Νίκαιας όταν αρρωσταίνουν. Να έχουν σύγχρονες παροχές υγείας σε σύγχρονα νοσοκομεία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Θέλουν να ζουν σε ένα πραγματικά ανθρώπινο περιβάλλον, χωρίς να φοβούνται μη όταν βρέξει να μην πλημμυρίσουν, όπως συμβαίνει κάθε που βρέχει στην παλιά Κοκκινιά ή σε άλλες γειτονιές. Χωρίς να φοβούνται μη γίνει κάποιο ατύχημα, όπως έγινε πριν 1,5 χρόνο που βρώμησε πετρέλαιο όλη η παραλιακή. Να μην γίνει κανένα ατύχημα και καούν ζωντανοί, όπως κινδυνεύουν οι εργάτες και οι άνεργοι με τα καζάνια στο πέραμα. Ποια πολιτική δύναμη έχει σχέδιο που να μπορεί να τα εξασφαλίσει όλα αυτά? Μήπως έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία ή το Κίνημα Αλλαγής? Κάθε άλλο. Μόνο το ΚΚΕ έχει τέτοιο σχέδιο, έχει τέτοιο πρόγραμμα. Το σχέδιο των άλλων αστικών κομμάτων είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα της κερδοφορίας του μεγάλου κεφαλαίου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ. Γι' αυτό είναι εχθρικό για το λαό και τα παιδιά του. Το επεξεργασμένο σχέδιο του ΚΚΕ απαντά στην ανάγκη του λαού μας να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες τους. Γιατί σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζήσει καλύτερα με μια ριζικά διαφορετική όμως οργάνωση της οικονομίας, της κοινωνίας, των υπηρεσιών, με την εργατική τάξη, το λαό στο τιμόνι της εξουσίας, ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγουν. Το σχέδιο του ΚΚΕ, η πρόταση που καταθέτουμε στο λαό, είναι ρεαλιστική, είναι αναγκαία, γιατί πρώτα απ' όλα συμφέρει τον ίδιο τον εργαζόμενο λαό. Γι' αυτό ακριβώς, συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, επειδή
Το ΚΚΕ έχει ολοκληρωμένη πρόταση διεξόδου για το λαό. Δεν παρασύρθηκε από τις σιρήνες. Δεν μπήκε στο κάδρο της δήθεν πρώτης φοράς αριστερά. Στάθηκε κριτικά απέναντί της από την πρώτη στιγμή. Γιατί το ΚΚΕ έχει πολιτική συμμαχιών που δεν στηρίζεται σε τυχοδιοκτικές συγκολήσεις ετερόκλητων δυνάμεων, διαμορφώνοντας πολιτικές σούπες κορυφών με κριτήριο κάποια εκλογική δύναμη, αλλά παλεύει για μια γραμμή συγκέντρωσης των κοινωνικών δυνάμεων που από τη θέση του στην ίδια την κοινωνία είναι αντίπαλοι των μονοπωλίων, είναι αντίπαλοι των επιχειρηματικών ομίλων της βαρβαρότητας του συστήματος. Για να αναπτυχθεί μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία σε αντικαπιταλιστική, αντιμονοπωλιακή κατεύθυνση, όπως τη λέμε. Μια διαδικασία δηλαδή που θα δώσει τη δυνατότητα στο λαό, τους εργαζόμενους, να διαμορφώσουν τη δύναμη που θα είναι ικανή με τη δράση της να επιβάλλει λύσεις υπέρ του λαού, υπέρ των συμφερόντων του. Γι' αυτό και το ΚΚΕ είναι το κόμμα που έδωσε και δίνει όλες του τις δυνάμεις για να σηκώσει ο λαός το ανάστημα, να παλέψει, να αγωνιστεί για κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό οι κομμουνιστές κερδίζουν σήμερα τη θέση τους στη συνείδηση των εργατικών λαϊκών δυνάμεων, ως οι αταλάντευτοι αγωνιστές, όλοι εκείνοι δηλαδή που βρίσκονται καθημερινά μπροστά στους λαϊκούς αγώνες. Πόσοι και πόσες όλα αυτά τα χρόνια δεν είπαν ευτυχώς που υπάρχει το ΚΚΕ. Αυτή τη συζήτηση θέλουμε να ανοίξουμε και εδώ στον Πειραιά με τους εργαζόμενους, τους ανθρώπους του λαού μας, στους οποίους πρέπει να απευθυνθούμε για να στηρίξουν το ΚΚΕ και μπροστά σε όλες τις εκλογικές μάχες που έχουμε μπροστά μας. Όλοι και όλες τώρα μπορούν να σκεφτούν η άρχουσα τάξη, οι όμιλοι, το πολιτικό τους προσωπικό, θέλουν παντού ένα εκλογικό αποτέλεσμα που θα λύνει σε αυτούς τα χέρια. Άλλωστε, η πολιτική που επεκτείνει και διατηρεί αντιλαϊκούς νόμους, που εμπλέκει τη χώρα σε επικίνδυνες περιπέτειες, είναι η ίδια πολιτική που σε τοπικό επίπεδο θυσιάζει τις ανάγκες του λαού, θυσιάζει τα απαραίτητα έργα, υποδομές, υπηρεσίες, θυσιάζει ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Πολύ περισσότερο που οι Δήμοι και οι περιφέρειες αναδεικνύονται σε σημαντικούς κρίκους στην φορομπηχτική πολιτική, στο ξερίζωμα λαϊκών δικαιωμάτων, στην υλοποίηση των διαφόρων αναπτυξιακών σχεδίων για τη διαχείριση όμως της φτώχειας και της ανεργίας, αλλά ακόμα και στην υλοποίηση των κατευθύνσεων της Αντιδραστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, των γεωπολιτικών σχεδιασμών, ειδικά σε ορισμένες στρατηγικής σημασίας περιοχές. Μπορούν αυτές οι αναμετρήσεις να αποκτήσουν μεγάλη σημασία για την πορεία της εργατικής λαϊκής πάλης. Μπορούν να αναδείξουν ακόμα πιο ισχυρό το ΚΚΕ, ειδικά το αγωνιστικό ριζοσπαστικό ρεύμα που εκφράζει τα συμφέροντα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού. Ένα αγωνιστικό ρεύμα που θα αντιμάχεται με συνέπεια την αντιλαϊκή πολιτική, τους διάφορους και κεντρικούς και τοπικούς φορείς της. Μπορούν να γίνουν βήματα στη συσπήρωση αυτών των λαϊκών δυνάμεων, που δεν ανέχονται άλλο την κοροϊδία και την εξαπάτηση, να εκφραστεί πιο δυναμικά η αμφισβήτηση της καπιταλιστικής εξουσίας. Και αυτό είναι δυνατό με ένα πολύ πιο ισχυρό ΚΚΕ. Για να δοθεί από καλύτερες θέσεις η μάχη για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, για νέες κατακτήσεις. Ψηφίζουμε ενιαία ΚΚΕ παντού. Αυτό το κριτήριο πρέπει να κυριαρχήσει σε κάθε μια ξεχωριστή μάχη. Η ενίσχυση, για παράδειγμα, του ΚΚΕ στη Βουλή
θα είναι δείκτης ότι περισσότερες λαϊκές δυνάμεις απεγκλωβίζονται από τα διάφορα δίπολα, από ψευτοδιλήμματα που καλλιεργούνται από το αστικό πολιτικό σύστημα. Θα είναι μια δύναμη που θα επιστρέφει στον ίδιο το λαό, στην υπεράσπιση των συμφερόντων του, στη στήριξη της δράσης του λαϊκού κινήματος, της αποκάλυψης των επικίνδυνων για το λαό σχεδίων. Θα σηματοδοτήσει βήματα στην αποδυνάμωση των αυταπατών, των ψευδεστήσεων, ότι η λύση βρίσκεται μέσα σε διάφορες επιμέρους εναλλαγές και αναμορφώσεις του σάπιου αυτού συστήματος. Θα ενισχύσει την προβολή και το άνοιγμα του δρόμου μιας πραγματικής για το λαό διεξόδου. Η ισχυροποίηση των ψηφοδελτίων της λαϊκής εισπύρωσης που στηρίζει το κόμμα μας σε δήμους και περιφέρειες θα σημάνει την ενδυνάμωση των δυνάμεων της λαϊκής αντιπολίτευσης μέσα στα όργανα της τοπικής διοίκησης, βάζοντας εμπόδια στην υλοποίηση αντιλαϊκών σχεδίων σε τοπικό επίπεδο, δίνοντας βήμα στις εργατικές λαϊκές διεκδικήσεις μέσα στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Έχουμε την πείρα των κομμουνιστών δημάρχων, των δημοτικών και περιφερειακών συμβούλων που εκλέχτηκαν με τα ψηφοδέλτια της λαϊκής εισπύρωσης. Αυτό το πεντάχρονο που πέρασε, εκτός από παλιότερα που επίσης υπάρχει τεράστια εμπειρία. Έδρασαν με τα αιτήματα όλοι αυτοί του εργατικού λαϊκού κινήματος, εναντιώθηκαν σε όλες τις πλευρές της αντιλαϊκής πολιτικής των κυβερνήσεων και των εκάστοτε τοπικών πλειοψηφιών. Και στις ευρωεκλογές, η μόνη καθαρή αντίθεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο αντεργατικό, αντιλαϊκό, ιμπεριαλιστικό περιεχόμενό της, μπορεί να εκφραστεί μόνο με την ενίσχυση του ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ δεν παλεύει για μια αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο η Ελλάδα να ενταχθεί σε μια άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία ή για μια απλή αλλαγή του νομίσματος που δεν θα αλλάξει όμως το ελάχιστο την εκμεταλλευτική φύση αυτού του συστήματος και των συμμαχιών του. Το ΚΚΕ δεν είναι γενικά και αφηρημένα ένα ευρωσκεπτικιστικό κόμμα σαν και αυτά που φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη για να υπηρετήσουν τα συμφέροντα τμήματων του μεγάλου κεφαλαίου σε μια σειρά χώρες οι οποίοι επιλέγουν σε αυτή τη φάση το δρόμο της εθνικής αναδίπλωσης. Το ΚΚΕ είναι εχθρός της καπιταλιστικής, της ιμπεριαλιστικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνδέει αυτή την πάλη με την ανάγκη γενικότερων αλλαγών, ανατρεπτικής εξέλιξης και στην εξουσία και στην οικονομία μέσα στην Ελλάδα, στις άλλες χώρες της Ευρώπης. Παλεύει ενάντια στα μέτρα και τις αντιλαϊκές πολιτικές και κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με απόλυτη συνέπεια. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εδώ από τον Πειραιά θέλουμε να απευθυνθούμε στα νέα παιδιά, ιδιαίτερα της λαϊκής οικογένειας. Στους νέους και τις νέες που ονειρεύονται, θέλουν μια ζωή καλύτερη από των γονιών και των παππούδων τους. Τα όνειρά τους δεν χωράνε στα όρια αυτού του συστήματος. Και ο δρόμος για την εκπλήρωσή τους είναι ο δρόμος της σύγκρουσης με αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης. Αυτό το δρόμο βαδίζει το ΚΚΕ. Αυτό το δρόμο προτείνει να βαδίσουμε όλοι μαζί. Το ΚΚΕ δεν θυμάται προεκλογικά μόνο την νεολαία. Παλεύει καθημερινά για κάθε θέμα που την αποσχολεί. Τη μόρφωση, τον αθλητισμό, τον ελεύθερο χρόνο, τον πολιτισμό, την αναψυχή. Αυτό το ξέρουν καλά οι νέοι και οι νέες της περιοχής. Οι μαθητές και οι γονείς τους στο πέραμα που παλεύουν ενάντια στα καζάνια του θανάτου, ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής των οικογενειών τους. Οι μαθητές των σχολείων του Πειραιά που δεν δέχονται ότι η κανονικότητα
για την οποία μιλάει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είναι να πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια τους από τα ταβάνια των σχολείων τους. Οι μαθητές του Κερατσινίου που βλέπουν τα σχολιά τους αλλά και χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας να περνάνε στο υπερταμείο και να παίρνουν το δρόμο της ιδιωτικοποίησης, όπως συμβαίνει με όλες γενικότερα τις υποδομές. Το ΚΚΕ είναι η μέρα με τη νύχτα με τα αστικά κόμματα. Το ΚΚΕ είναι ο πραγματικός αντίπαλος του συστήματος, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν έχει δεσμεύσεις, δεν έχει εξαρτήσεις από οικονομικά μεγάλα εγχώρια ή ξένα συμφέροντα. Θέλει την νεολαία πρωταγωνιστή στην ενεργειακή δράση, στη διεκδίκηση και όχι απλό θεατή να ελπίζει σε διάφορους σωτήρες που βέβαια όλοι ξέρουμε πως τέτοιοι δεν υπάρχουν. Αναδεικνύει χωρίς μισόλογα τους μεγάλους ενόχους για τα προβλήματα της νεολαίας. Παλεύει με πράξεις και όχι με λόγια ενάντια στην πολιτική που θερίζει δικαιώματα και κατακτήσεις αιώνων. ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία ιδρώνουν την ίδια φανέλα για τα ίδια συμφέροντα. Μπορεί να έχουν διαφορετικό στυλάκι, διαφορετική καταγωγή κάποιοι, διαφορετικά μέσα ενημέρωσης να τους υποστηρίζουν, αλλά έχουν κοινό αμετακίνητο προσανατολισμό στα ψεύτικα διλήμματα που λένε αυτοί η νεολαία μπορεί να κάνει την πραγματική διαφορά. Με πολλές χιλιάδες κόκκινες ψήφους για πρώτη φορά που πρέπει να πέσουν στην κάλπη το Μάιο. Φίλες και φίλοι, σήμερα πολλοί από αυτούς που εμπιστεύτηκαν πριν μερικά χρόνια το ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέλη του, στελέχη του, υποψήφιοι του ακόμα. Σήμερα, παρά τις επιμέρους διαφωνίες τους ή και τους διαφορετικούς προβληματισμούς τους σε κάποια θέματα, βλέπουν στο ΚΚΕ τη μοναδική δύναμη αντίστασης, οργάνωσης του λαού μας για ριζικές αλλαγές. Άλλοι που εγκλωβίστηκαν προσωρινά σε διάφορα σχήματα, όπως ήταν το ποτάμι πιθανόν, η Ένωση Κεντρών, άλλα, συναντιούνται σήμερα μαζί μας. Κάποιοι επίσης έχουν απογοητευτεί και δικαιολογημένα από την πορεία του Κινάλ, του Πασόκ, ψάχνουν για το καινούργιο, την εντιμότητα, τη σιγουριά, τη συνέπεια. Άλλοι επίσης που έψαχναν σε άλλα σχήματα αριστερά, εξοκοινοβουλευτικά, στη ΛΑΕ, στην Ανταρσία, την εναλλακτική λύση, που δυστυχώς πάλι με αυταπάτες, με τα προγράμματά τους και τις θέσεις τους αυτοί, τους έστελναν ξανά στην αγκαλιά του ΣΥΡΙΖΑ, των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων εντός των τυχών. Σήμερα όλοι αυτοί προβληματίζονται. Αρκετοί ήδη συμπορεύονται με το ΚΚΕ. Στο κρίσιμο ερώτημα που τίθεται μπροστά σε όλους και όλες, αν θα συνεχίσουμε στον ίδιο δρόμο που αποδεδειγμένα φέρνει νέα δεινά ή θα αντεπιτεθούμε δυναμικά μαζικά παντού να ανοίξει ο δρόμος για να αλλάξει ριζικά επιτέλους αυτό το σάπιο διεφθαρμένο σύστημα, απαντάμε αντεπίθεση. Αντεπίθεση με το κουκουέ πρέπει να είναι η απάντηση κάθε εργάτη που νιώθει αριστερός προοδευτικός, κάθε υπάλληλου που δεν ανέχεται την κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ, κάθε επαγγελματία που δεν θέλει την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Αντεπίθεση με το ΚΚΕ πρέπει να είναι η απάντηση όλων όσων είδαν ότι η επιλογή του δήθεν μικρότερου κακού κάθε φορά μας οδηγεί όλο και περισσότερο σε ένα χειρότερο, σε ένα μεγαλύτερο, στην υποχώρηση, τελικά στην αντίδραση. Απλώνουμε το χέρι και καλούμε κάθε αγωνιστή, κάθε άνθρωπο καλής θέλησης να συμπορευτούμε σε μια μεγάλη απαιτητική μάχη.
θα είναι μεγάλη νίκη, μεγάλη ελπίδα το ρεύμα συμπόρευσης με το ΚΚΕ να εκφραστεί στην κάλπη και στα ψηφοδέλτια σε όλη την Ελλάδα και εδώ στον Πειραιά. Εδώ στον Πειραιά, στις 26 Μαΐου, με υποψήφια δήμαρχο τη Διαμάντο Μανολάκου. Εδώ στην Αττική, με υποψήφιο Περιφερειάρχη Αττικής, το Γιάννη Πρωτούλη. Με μια μεγάλη αγκαλιά και ένα χέρι απλωμένο σε όλους και όλες τους πειραιώτες και τις πειραιώτισσες. Καλή δύναμη σε όλους και όλες, καλή υγεία, προχωράμε μπροστά, δυναμικά, αποφασιστικά.